Θα κάνουμε την επαναλειτουργία των χώρων που αφορούν τις κολυμβητικές δεξαμενές, τους βρεφοκομικούς, νηπιαγωγεία και όλα τα υπόλοιπα, για να δούμε για την πιθανότητα μετάδοσης του ιού, αλλά και τα παράπονα που υπάρχουν για τις αποστάσεις και την αυστηρότητα, όπως λένε επαγγελματίες σε αυτούς τους κλάδους. Κύριε Καραγιάννη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς, κύριε Σοκράτους, και στους τηλεθεατές σας. Ήμασταν κάπως υπερβολικοί στα πρωτόκολλα, κύριε Καραγιάννη, ή όχι? Η ασφάλεια ίσως ήταν φρόνιμον στα αρχικά στάδια να μπουν αυτά τα πρωτόκολλα. Ίσως να θεωρούνται υπερβολικά από κάποιους, αλλά πρέπει να ξέρουμε όλοι γενικά ότι τα πρωτόκολλα είναι βασισμένα πάνω σε επιστημονικά δεδομένα. Ναι. Και τα επιστημονικά δεδομένα λένε ότι οι συναθροίσεις, η πολύ στενή επαφή και ο συνωστισμός είναι ό,τι το καλύτερο όσον αφορά το συγκεκριμένο ιό. Ναι. Επομένως, γιατί να του δώσουμε την ευκαιρία, τουλάχιστον ας ανοίξουμε με αυτές τις προϋποθέσεις και αν τα πράγματα βαίνουν καλώς, τότε κάποια από τα πρωτόκολλα θα αναθεωρηθούν προς το καλύτερο. Ναι, οι συναθροίσεις όμως δεν θα επιτρέπονται και σε άλλους μεγαλύτερους εμπορικούς χώρους? Ναι, αλλά οι μεγαλύτεροι εμπορικοί χώροι έχουν και μεγαλύτερο όγκο από τα άτομα προς την οροφή, δηλαδή είναι ψιλοτάβανα, σε τεράστιους χώρους. Επομένως, δεν είναι το ίδιο όσο να βρίσκεσαι μέσα σε έναν γυμναστήριο, παραδείγματος χάρη, με το εμβαδόν που έχει έναν πολυκατάστημα. Καλά, έχουμε πει όμως εκεί ότι αν γίνεται σωστός εξαερισμός, να εναλλάσσεται ο αέρας, είτε ανοίγοντας και παράθυρα, είτε με τα συστήματα κλιματισμού, είτε με αυτά τα φίλτρα που δεν είναι όλα κοστοβόρα, υπάρχουν κάποια που είναι πιο εξειδικευμένα, υπάρχουν κάποια άλλα πιο απλά, ότι μπορούμε και ίσως να έχουμε και λιγότερες πιθανότητες μετάδοσης σε σχέση με μεγαλύτερους χώρους συναθροίσεων, παραδείγματος χάρη. Ναι. Κοιτάξτε, για μεγαλύτερους χώρους συναθροίσεων δεν έχουν υπάρξει περιστατικά τα οποία να μπουν στη βιβλιογραφία και να πούνε ότι αυτή η συστάδα μολύψεων προήλθε από έναν πολυκατάστημα. Σε όλες τις περιπτώσεις οι μολύνσεις είναι μέσα σε έναν πολύ πολύ στενό περιβάλλον. Ναι. Επομένως, ναι μεν τα γυμναστήρια θα μπορούν να δουλέψουν κάτω από τις συνθήκες που έχετε αναφέρει, αλλά ταυτοχρόνως θα κρατιούνται οι αποστάσεις οι οποίες αυτή τη στιγμή θεωρούνται ασφαλείς. Ίσως, όπως έχω πει, να αναθεωρηθούν σε λίγο καιρό. Μάλιστα. Δηλαδή, όταν έρθει μια στιγμή που δεν έχουμε ούτε κρούσματα στην κοινότητα, ούτε παρατηρούνται κρούσματα αλλαχού, όσον επιτακτικά και αν κοιτάξουμε, τότε κάποια πράγματα θα χαλαρώσουν. Ναι. Να σας ρωτήσω τώρα κάτι άλλο, κύριε Καραγιάννη. Επειδή ρωτάνε πολύ για τις πισίνες, αν υπάρχει πιθανότητα μετάδοσης του ιού μέσα από το νερό. Όχι. Τι ισχύει τελικά? Όχι, δεν είναι δυνατόν να μεταδοθεί ο ιός μέσω του νερού. Έστω και αν μολυνθεί το νερό και κάποιος καταπκεί το νερό, τότε ο ιός θα πάει απευθείας στο στομάχι και όχι στο αναπνευστικό σύστημα όπου προκαλεί τη λίμωξη. Εκεί που χρειάζεται προσοχή στις πισίνες είναι οι λουόμενοι συνήθως κολυμπούν με το κεφάλι μέσα στο νερό και μετά στρέφουν είτε δεξιά-αριστερά για να εκπνεύσουν και να αναπνεύσουν και αυτή η εκπνοή είναι έντονη. Ναι. Επομένως, εάν κάποιος, έστω και αν είναι ασυμπτωματικός, μπορεί να εκπέμψει κάποια ποσότητα ιού στο περιβάλλον. Επομένως, είναι εκεί που δεν πρέπει να είναι ο ένας πίσω από τον άλλον όταν κολυμπούν. Ναι, επειδή όμως το νερό περιέχει χλωρίωση, υπάρχει σύστημα επίσης καθαρισμού. Εάν ακόμη υπάρξει έκρηση από τους αεραγωγούς με οποιοδήποτε τρόπο, από ένα φορέα, και αν αυτός είναι ασυμπτωματικός και δεν του ζητηθεί να απομακρυνθεί, παραμείνει εκεί, κολυμπήσει κανονικά. Μέσα στο νερό δεν μπορεί να εξουδετερωθεί νοουμένου ότι υπάρχουν δυνατά χημικά, ισχυρά χημικά.
οι περισσότερες πισίνες χρησιμοποιούν κάποιον είδος χλωρίνης ή κάποιον άλλον απολυμαντικό, το οποίο με την η επαφή με τον ιό θα τον αδρανοποιήσει, αλλά όχι άμεσα. Mm-hmm. Παίρνει κάποια λεπτά για να αδρανοποιηθεί ο ιός. Mm-hmm. Επομένως, όπως σας είπα, δεν υπάρχει κίνδυνος μέσα στο νερό. Εάν υπάρχει κάποιο ρεύμα, αέρος μέσα στην πισίνα, τότε θα διασκορπιστεί ο ιός στο περιβάλλον. Αλλά πάλι η πιθανότητα μόλυνσης με αυτόν τον τρόπο, εάν όλα γίνονται όπως λένε τα πρωτόκολλα, είναι πολύ πολύ μηδαμινός. Μάλιστα. Λοιπόν, ενώ με το γυμναστήριο, κύριε Καραγιάννη, είναι πιο αυξημένη πιθανότητα, θέλετε να πείτε? Κοιτάξτε, στο γυμναστήριο και στους δρόμους και στην άρση βαρών γίνεται επισταμένη εκπνοή. Ναι. Κυρίως όταν ο αθλητής κουραστεί και χρειάζεται οξυγόνωση των πνευμόνων, είναι και πιο συχνή η εισπνοή, αλλά και πιο συχνή η εκπνοή και μάλιστα με κάποια δύναμη. Επομένως, η δυνατότητα να δημιουργηθούν μικροσταγονίδια είναι κάπως πιο αυξημένη. Γι' αυτό και είπαμε 2 με 3 μέτρα απόσταση ο ένας από τον άλλον. Μάλιστα. Μας ρωτάνε, κύριε Καραγιάννη, για τους κατασκηνατικούς χώρους. Τι ισχύει, δεν λέχθηκε οτιδήποτε και υπάρχει απορία εκεί? Αυτό με εκπλήσει, διότι οι κατασκηνωτικοί χώροι ήσαν στην αρχική λίστα. Δεν ξέρω αν έγινε κάποιος λόγος και έχουν παραλυφθεί, αποκλειστεί μάλλον από τη λίστα. Η σύστασή μου είναι να προσεγγίσουν το αρμόδιο Υπουργείο και να διερευνήσουν το θέμα με τους λειτουργούς. Τι είχατε συστήσει δηλαδή εσείς ως επιστημονική? Εμείς είπαμε ότι δεν, ναι, βλέπαμε κίνδυνο εφόσον, ναι, γίνει η κατασκήνωση είναι από οικογενείες. Mm-hmm. Οι οποίες κρατούν τις αποστάσεις ο ένας από τον άλλο. Ναι. Εκεί που θα χρειάζεται προσοχή είναι στους κοινόχρηστους χώρους, όπως είναι τα αποχωρητήρια και τα λούτρα. Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα υπάρχει σύσταση και για ποια ήταν σε αυτήν την τρίτη φάση των μέτρων? Νομίζω ήταν. Αν δεν απατώ, με ήταν. Μάλιστα, μιλήσαμε και για κατασκηνώσεις. Επομένως, δεν είναι μόνο κατασκηνώσεις με τροχόσπιτα και τα λοιπά, αλλά και, ναι, με τέντες. Ναι. Γιατί, ξέρετε, είναι και το βουνό εκεί, είναι και πιο καθαρή ατμόσφαιρα, είναι διαφορετικό. Έχει προκαλέσει απορία το γεγονός ότι δεν περιλήφθηκαν ή δεν αναφέρθηκαν καθόλου. Και επειδή δεν θέλουμε να αδικήσουμε και τους ιδιοκτήτες στον χρόνο αυτό, γι' αυτό σας ερωτούμε. Τώρα θα πρέπει να μας εξηγήσουν από πλευράς της κυβέρνησης, γιατί δεν υπάρχουν μέσα στα σχέδια. Κάποιοι κατασκηνωτικοί χώροι όμως έχουν και κοινά τραπέζια, πάγκους και τα λοιπά, και είναι εκεί που πρέπει να υπάρξει. Καλά, και όπως ζητήσαμε να γίνουν μετακινήσεις, είτε σε ό,τι αφορά τα θρανία στα νηπιαγωγεία, είτε για την ανταλλαγή αντικειμένων μεταξύ των παιδιών, είτε τα παιχνίδια που μοιράζονται, τα μεγάλα παιχνίδια που υπάρχουν στις αυλές, να μην χρησιμοποιούνται. Φαντάζομαι και αυτοί οι άνθρωποι, επαγγελματίες είναι στο δικό τους το χώρο, θα εφρόντιζαν να τηρήσουν τα πρωτόκολλα όπως θα εκπονούνταν. Δεν είναι τόσο πολλοί οι επαγγελματίες που θα είναι το πρόβλημα, αλλά οι επισκεπτόμενοι τους χώρους αυτούς, οι οποίοι πολλές φορές δεν τηρούν τα πρωτόκολλα. Αυτό είναι ισχύει παντού όμως, κύριε Καραγιάννη. Μπορεί και οι επισκεπτόμενοι σε μια πισίνα να μην τηρούν τα πρωτόκολλα. Εντάξει, λέμε ότι εκεί πρέπει να υπάρχει εποπτεία. Και πέραν από αυτό, να έχουμε και ο καθένας την προσωπική ατομική συνείδηση να επιδεικνύεται. Και την υπευθυνότητα. Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, τώρα σε ό,τι αφορά, κύριε Καραγιάννη, επειδή καλύψαμε, είναι και το θέμα των αεροδρομίων με την επαναλειτουργία. Υπάρχει και μια σύσκεψη από ό,τι είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, θα πούμε σε λίγο, στα θέματα που έχουν να κάνουν με τις χώρες που θα επισκέπτονται. Η σύσταση από εσάς είναι να τηρούνται αυστηρά τα πρωτόκολλα, θερμομέτρηση. Για τους χώρους αποσκευών θέλω να ρωτήσω, κύριε Καραγιάννη, εκεί πώς πρέπει να γίνεται η διαχείριση? Απολυμένονται όλες οι βαλίτσες? Όχι, δεν είναι αναγκαίον αυτόν, διότι η μόλυνση των αποσκευών δεν βλέπω ότι θα είναι έναν σημαντικό πρόβλημα, τουλάχιστον μέχρι στιγμής δεν έχει αποδειχθεί ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ναι. Και εφόσον θα πρόκειται για
πτήσεις από χώρες οι οποίες θα έχουν την ίδια επιδημιολογική εικόνα μαζί μας, δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα. Εκεί που θα πρέπει να είναι προσεκτικοί οι επιβάτες είναι στους ημάντες όταν θα αναμένουν να πάρουν τις βαλίτσες τους. Έχουμε την τάση όχι μόνο να στεκόμαστε ο ένας δίπλα από τον άλλον, αλλά και ο ένας πίσω από τον άλλον. Μάλιστα. Πρέπει να κρατιούνται κάποιες αποστάσεις εκεί πέρα. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Καραγιάννη για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό τριήμερο. Καλό τριήμερο και σε εσάς. Πάμε κυρίες και κύριοι τώρα στο Προεδρικό Μέγαρο να επιστρέψουμε, γιατί ολοκληρώθηκε αυτή η σύσκεψη που είχαν οι εργοδοτικές οργανώσεις, οι συντεχνίες μαζί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τους αρμόδιους υπουργούς. Προχωρούν σε δηλώσεις αυτή τη στιγμή ο κύριος Γιώργος Πέτρου. Να τον ακούσουμε. Άλλο μέρος των εργοδοτικών οργανώσεων και δεν συζητήσαμε λεπτομέρειες. Ο Πρόεδρος άκουσε με προσοχή και θα πάρει τις αποφάσεις του εντός των ημερών. Ο κύριος στόχος μας ήταν να καταφέρουμε να πείσουμε ότι πρέπει όλες οι επιχειρήσεις οι οποίες θα συνεχίσουν να υποφέρουν ότι πρέπει να στηριχθούν. Μπορεί να μην είναι το 25% το οποίο είχαμε μέχρι τώρα, μπορεί να είναι πάνω από το 30%.